Στη σελίδα 517, ο Ιώτα Γάμα Ψαλμός, 13 Ψαλμός, 517 σελίδα. Ως πότε, Κύριε, θέλεις με λησμονίδια παντός, ως πότε θέλεις κρύπτει το πρόσωπό σου από εμού, ως πότε θέλω έχει βουλάς εν την ψυχή μου ο δίνας καθήν ημέρα εν την καρδία μου, ως πότε θέλει υψώνεστε ο εχθρός επ' εμέ, επίβλεψον, εισάκουσό με, Κύριε, ο Θεός μου, φώτισε τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω τον ύπνον του θανάτου, μήποτε επί ο εχθρός μου υπερίσχυσα κατά αυτού, και οι θλίβοντες με αγαλιαστώσει, εάν σαλευτώ, αλλά εγώ ήλπισα επί το έλεος σου. Η καρδιά μου θέλει αγάλεσθε εις τη σωτηρία σου, θέλω ψάλι εις τον Κύριο, διότι με αντίμιψε. Αμήν. Αμήν στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Κύριος μας παραγγέλει μέσα στο Λόγο Του να περπατούμε ακριβώς και να ξεγοράζουμε τον καιρό και να μην είμαστε άσοφοι, αλλά σοφοί. Και ακούσαμε το στο πρώτο μέρος και να θέλει ο Κύριος να μακροθυμούμε και να περιμένουμε. Είναι μεγάλο μάθημα να μάθω να περιμένω τα πάντα από τα χέρια του Κυρίου. Όπως η δούλη, λέει, περιμένει τα πάντα από τα χέρια του Κυρίου της, έτσι και εγώ πρέπει να εκπαιδεύσω τη ζωή μου να περιμένω τα πάντα από τον Κύριο. Δεν περιμένεις να πάνε καλά τα πράγματα, να έρθουν να ανοίξουν οι δουλειές, να γίνουν. Όχι, περιμένω τα πάντα, πρέπει να μάθω πάντοτε να εμπιστεύομαι τον Κύριο και να περιμένω τα πάντα από τον Κύριο. Αυτός θα μου δώσει να φάω, αυτός θα μου δώσει να πιω, αυτός θα μου δώσει σκεπάσματα και τροφές και δεν θα με αφήσει και δεν θα με καταλήψει όλες τις ημέρες της ζωής μου. Είναι γεγραμμένο. Δεν είδα δίκαιο, λέει, εγκατελειμμένο και το παιδί του να ζητάει ψωμί. Δεν θα μας εγκαταλείψει ο Θεός, δεν θα μας αφήσει στη μέση. Έχουμε ένα στοργικό πατέρα που μας αγάπησε με αγάπηση αιώνια. Μας έλκυσε με αυτή την αγάπη, μας έδειξε το πρόσωπό του, μας φανέρωσε τη χάρη του, το έλεος του, μας χάρισε θησαυρούς ανεκτήμητους, ουράνιους, μας χάρισε τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου, μας έδωσε δύναμη να οικοδομούμε την πνευματική μας ζωή. Δεν θα μας εγκαταλείψει, δεν θα μας αφήσει τα μισά του δρόμου. Μέχρι το τέλος της πορείας αυτής θα είναι μαζί μας ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μπορεί να του πεις ευχαριστώ μέσα την καρδιά σου ότι δεν θα σε αφήσει ούτε μια στιγμή. Ότι όπως ήταν το πάλε, έτσι θα είναι και σήμερα. Δεν άλλαξε στάση ο Θεός. Η δική μου καρδιά πρέπει να προσέχω να μην αλλάξει στάση. Πρέπει να συνεχίζω να περπατάω σε αυτή την οδό που λέγεται Αγία. Σε αυτό το δρόμο να περπατάω, το δρόμο του αγιασμού και της καθαρότητος. Να αγιάζομαι ολοκλήρως καθημερινά. Το αίμα του Ιησού Χριστού να με καθαρίζει. Να έχω κοινωνία με τα του Πατρός, με τα του Υιού, δια του Πνεύματος του Αγίου. Να έχω κοινωνία με τα αδέλφια μου. Να ζω αγία ζωή, πνευματική ζωή. Όχι όπως όλος ο κόσμος. Να μην στέκομαι μπροστά σε αυτή την οθόνη που έχει σκοπό να καταθλίβει όλους τους ανθρώπους. Εγώ θα σταθώ μπροστά στο θρόνο του Παντοδύναμου Θεού. Θα στήσω τα πόδια μου πάνω στο βράχο. Από εκεί που δεν μπορεί να σαλευτώ με τίποτα. Από εκεί που όσα και όσοι άνεμοι και αν πνεύσουν και όσοι ποταμοί και όσο κακά να έρθουν σε όλη τη γη και σε όλη την ανθρωπότητα, εγώ θα είμαι σκεπασμένος από τα φτερά του Υψίστου. Θα με κρύβει στην εσωτέρα του σκηνή και θα με σκεπάζει πάντοτε και θα με λέει. Πότε? Όταν περπατάω ακριβώς. Όταν περπατάω ακριβώς στο θέλημά του το Άγιο. Όταν εξαγοράζω τον καιρό καθεκά στην ημέρα. Όταν κάθε μέρα η μέρα μου περνάει και την έχω κερδίσει μαζί με τον Χριστό και δεν έχω χαθεί μέσα στα μονοπάτια, στο διαδίκτυο, μέσα στα μονοπάτια αυτής της ζωής και έχω μάθει να θλίβομαι όπως θλίβονται όλοι οι άνθρωποι. Πρέπει να μάθω να χαίρομαι όπως θέλει ο Χριστός, με τη χαρά του ουρανού, με τα δώρα τα ουράνια, με εμπιστοσύνη στο Χριστό. Να σηκώνομαι και να γεμίζει η καρδιά μου από την παρουσία του Κυρίου, να κοιμάμαι και να είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως, να με πληρώνει ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο, να μην ξεχνιέμαι, γιατί η καρδιά η ανθρώπινη έχει τη ροπή να ξεχνιέται.
έχει ροπή η καρδιά να ελκύεται από τα δέσματα του κόσμου τούτο. Ενώ εμένα ο Κύριος έχει στρώσει ένα τραπέζι βασιλικό και σου λέει, έλα παιδί μου τώρα να σε ψωμίσω εγώ, έλα να σε χορτάσω εγώ, έλα να σου δώσω εγώ την τροφή, την ουράνια, από τα εδέσματα τα δικά μου να τρως, από την δική μου τροφή. Γιατί αυτός που ταΐζει τον κόσμο έξω, τον ταΐζει θλίψη, δάκρυα, στεναχωρία, απογοήτευση και είναι συνέχεια στην αβεβαιότητα κάθε άνθρωπος. Αλλά για σένα έχω ένα άλλο τραπέζι. Ως πότε, λέει, Κύριε, θέλεις μελισμονή διαπαντός? Είναι δυνατόν να μελισμονήσει ο Θεός διαπαντός? Όταν περπατάω και βλέπω τον Κύριο πάντοτε στο δρόμο μου, πάντοτε στη ζωή μου. Σας έχω πει και άλλη φορά, δεν ξέρω αν θυμάμαι, πιστεύω να το έχω πει, μέσα στο ταξί πολλές νύχτες αισθάνομαι ότι δεν είμαι μόνος μου. Ενώ προσεύχομαι, ενώ δοξάζω, ενώ ψέλνω, αισθάνομαι ότι κάποιος κάθεται πίσω, κάποιος κάθεται δεξιά μου, κάποιος κάθεται αριστερά μου, γύρω μου κάποιος είναι και καταλαβαίνω ότι δεν είμαι μόνος μου. Και αυτό θέλω να σου το φωνάξω, ότι ο Κύριος δεν σε λησμόνησε και δεν είσαι μόνη σου, δεν είσαι μόνος σου, είναι μαζί σου ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, γιατί είναι πιστός ο Κύριος και ότι λέει είναι ναι και αμήν και η αγάπη του είναι βεβαιωμένη, δεν αλλοιώθηκε η δεξιά του. Θα σε ευλογώ, ευλογών πάντοτε θα σε ευλογώ, ελεών πάντοτε θα σε λέω, όχι για μια στιγμή, εις τους αιώνες των αιώνων θα απολαμβάνεις το έλεος μου. Αμήν. Αμήν, αδελφοί. Αλληλούια. Μάθε να λες δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μάθε να δοξάζεις τον Χριστό. Μάθε να ζεις πάντοτε μέσα στις λήψεις και στεναχώριες, να μάθε να ζεις και να απολαμβάνεις αυτά που φέρνει ο Θεός, τα εδέσματα, τα βασιλικά που δίνει ο Κύριος με τη χάρη Του. Ως πότε, Κύριε, θέλουμε λησμονείς? Ως πότε θέλεις κρύπτει το πρόσωπό σου από μένα? Σε αγωνία, σε θλίψη η ψυχή του, γιατί δεν καταλαβαίνει ότι ο Κύριος δεν τον άφησε. Και αυτός μπορεί να είμαι εγώ απόψε, να μην έχω καταλάβει ότι ο Κύριος δεν μ' άφησε, μα εγώ βλέπω μπροστά μου την ανεργία, βλέπω τη φτώχεια, βλέπω τη δυσκολία, βλέπω την αρρώστια, βλέπω τον καρκίνο, βλέπω. Σου λέει ο Θεός, μη βλέπεις αυτά παιδί μου, μη τα βλέπεις αυτά, μάθε να ψώνεις τα μάτια σου πάνω από τα βουνά, πάνω από τα όρη. Υψώνω τους οφθαλμούς μου στα όρη. Πόθεν θέλει έρθει η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο. Αμήν, αδελφοί. Η βοήθειά μας έρχεται από τον Χριστό. Έχεις χαρά γιατί ο Χριστός θα σε βοηθήσει? Έχεις χαρά γιατί ο Κύριος θα κάνει για σένα? Προέβλεψε για σένα. Έχει προβλέψει ο Χριστός για μας. Έχει σχέδιο ο Κύριος για μας. Έχει οδό ευλογίας και χαράς. Περπάτα μετά του Κυρίου. Απολαύσε στην οδό χαίρον τη χαρά που δίνει ο ουρανός. Και μην είσαι σκυθροπός και μαραζωμένος και μαραζωμένη. Αλλά το στόμα σου να γεμίσει γέλια και χαρά και ευτυχία. Προχτές είχαμε νεολαία το Σάββατο το βράδυ. Και σηκωθήκαμε μετά το μάθημα και αρχίσαμε να προσευχόμαστε και άρχισε να πέφτει η παρουσία του Θεού πάνω μας. Άρχισαν να πληρώνονται τα παιδιά με Πνεύμα Άγιο, να προφητεύουν, να γεμίζει η κάθε καρδιά με την παρουσία του Θεού, με τα χέρια ψηλά, να μάθεις να σηκώσεις τα χέρια ψηλά για να δοξάζεις τον Κύριο, με τα χέρια ψηλά. Δοξάζαμε τον Κύριο και να η παρουσία του Θεού, ποτάμι από τον ουρανό, ποτάμι, και η ευλογία ξεχύλιζε τις καρδιές μας και την επόμενη μέρα τα ίδια. Έχει ευλογία ο Χριστός. Μάθε να την παίρνεις και να απολαμβάνεις την ευλογία που έχει ο Κύριος. Μη λες σε ξέχασε, μη λες σε λησμόνησε, μη λες ότι έστρεψε το πρόσωπό του, ότι έχεις φέρνει οδύνες κάθε μέρα στην καρδιά σου και βουλές στην ψυχή σου που σε φέρνουν δάκρυα. Ως πότε θέλει ψώνει το εχθρός μου επ' εμέ? Ο Κύριος έχει τρόπο να σε λεήσει. Έχει τρόπο ο Θεός να ενεργήσει πάλι μέσα στη ζωή σου και να αρκεί εσύ να περπατάς σε αυτή την οδό που λέγεται οδό Αγία. Εκεί θα εφραίνεσαι, εκεί θα χαίρεσαι, εκεί θα νιώθεις την παρουσία του Θεού και να θυμάσαι ότι αυτός που σε κάλεσε είναι Άγιος και Άγιοι γίνεστε εν πάση διαγωγή. Ο αγιασμός, η καθαρότητα, η ξεχωρισμός από τον κόσμο. Είχα εκεί όταν ήμουν στην Κηφισιά μια αδελφή, έχει φύγει τώρα, έχει πάει στον ουρανό, η αδελφή Μέρη,
Μου λέει, πω, πω, λέει, είδα ειδήσεις εχθές και με έπιασε θλίψη. Ευλογημένη αδελφή μου, της έλεγα, κλείστην αυτή την τηλεόραση, τι θέλεις. Να λέει, πρέπει να μαθαίνω τα νέα. Πάθε τα νέα του ουρανού, βάλε να ακούσεις ένα κήρυγμα, βάλε να ακούσεις ύμνους, να μάθε να ψέλνεις, να σηκώνεσαι και να ψέλνεις το πρωί, να χαίρεσαι με τη χαρά του Κυρίου σου και θα δεις πως θα πήγε περπατά η μέρα σου και θα είναι μια άλλη μέρα θα ξημερώνει για σένα. Μια μέρα διαφορετική, μια μέρα που θα έχει φως και δεν θα έχει σκοτάδι, μια μέρα που θα έχει γεννηθεί μια νέα πίστη μέσα στην καρδιά σου και μια νέα ελπίδα. Με βεβαιότητα βαδίζουμε ότι ο Κύριος είναι πάντοτε μαζί μας, ότι είναι ο ίδιος, δεν θέλει να σε αφήσει σε γη άνυδρη, θέλει να σε φέρει στον τόπο της χαράς και της ευλογίας. Και μην κοιτάς τον εχθρό, αλλά κοίταξε τον Κύριο. Μην βλέπεις τις ενέργειες που κάνει ο εχθρός για να σε αποκόψει από την παρουσία του Κυρίου. Εσύ σπέδε να πηγαίνεις στην παρουσία του Κυρίου. Έχω την πεθερά μου, είναι 70 τόσο χρόνο πόσο είναι. Εγώ γυρίζω το πρωί 6 ώρα. 6 ώρα είναι στα γόνατα. Εγώ είμαι στο δεύτερο όροφο, αυτή είναι στον τέταρτο. Την ακούω και κυλαϊδάει κάθε πρωί πληρωμένη με το Πνεύμα το Άγιο. Τη ζηλεύω με την καλή έννοια. Λέω, Κύριε, έτσι κι εγώ να μάθω να σε δοξάζω, να σε λατρεύω από πρωίας. Τι ωραίες καλές συνήθειες είναι αυτές, να λατρεύεις τον Κύριό σου από πρωίας. Να μην τρέχουν δάκρυα πόνου και απελπισίας, αλλά να έρχεται ο Κύριος και να σε γεμίζει χαρά και να τρέχουν δάκρυα χαράς. Και να ανοίγεις την πόρτα σου να βγαίνεις σε αυτή τη ζωή και να βγαίνεις με δυνάμεις ουράνιες, με αποθέματα. Όχι να είσαι αποκαμωμένος και να έχεις φάει τα χαστούκια από τον εχθρό, αλλά να έχεις πάρει τη δύναμη από τον ουρανό. Σήμερα ο Θεός θέλει να στρέψει τα μάτια σου σε αυτόν. Θέλει να στρέψει τα μάτια σου στον ουρανό, να το γονατίσεις πάλι, όχι με αβεβαιότητα, όχι με δισταγμό μέσα στην καρδιά σου, γιατί αυτός που διστάζει δεν πρόκειται να λάβει τίποτα από τον Κύριο. Θυμάμαι τον εαυτό μου, πήγαινα στην προσευχή και ζήταγα το Πνεύμα το Άγιο και πάντα πήγαινα με δισταγμό, έλεγα τώρα θα με βαφτίσει, μπα δεν θα με βαφτίσει, τώρα θα με βαφτίσει, μπα έβγαινε μια άλλη φωνή από την άλλη μεριά, δεν θα με βαφτίσει, και σηκωνόμουν άδειος όπως καθόμουν και δεν έφευγα γεμάτος από την παρουσία του Θεού, δεν πληρωνόμουν με το πλήρωμα του Πνεύματος του Αγίου, δεν ερχόταν ο Παράκλητος να κατοικήσει μέσα μου, ήμουνα το κύμα της θαλάσσης, μία μπρος, μία πίσω και μία αβεβαιότητα μέσα στην καρδιά μου καθημερινή, πάντοτε, ένας δισταγμός. Μη διστάζεις, σου λέει ο Κύριος σήμερα, είμαι κοντά σου, είμαι δίπλα σου, άπλωσε το χέρι σου και πιάσε το δικό μου το ματωμένο χέρι, πιάσε το χέρι και βάλε το χέρι σου στον τύπο των ύλων, βάλε το χέρι σου στην πλευρά μου, βάλε στις πληγές μου, από αυτές τις πληγές εγώ σε θεράπευσα, από αυτές τις πληγές εξέρχεται το φως στη ζωή σου, από αυτές τις πληγές εξέρχεται η αιώνιο δύναμη προς εσένα, η σωτηρία, η αγαλίαση, η ευφροσύνη, η παρηγοριά, η δύναμη. Μόνο από τις πληγές μου πηγάζουν όλα αυτά και από τη χάρη την αιώνια που έκανα για σένα. Και μια φορά είχε έρθει η αρμόδιος μέρα που η καρδιά μου δεν είχε δισταγμό και γονάτισα και σηκώνω τα χέρια μου και λέω, Κύριε, σήμερα θέλω, αυτό πες του και εσύ σήμερα, σήμερα θέλω να με ευλογήσεις, Κύριε, θες να σε ευλογήσει ο Χριστός, θες να σε ευλογήσει ο Πατέρας, ο ουράνιος, να σκύψει από τον ουρανό και να δει σε σένα με ευμένεια τη ζωή σου. Θέλεις, θέλουμε Κύριε, θέλουμε να σε βλέπουμε καθημερινά δυνατό και ισχυρό καθώς είσαι μέσα στη ζωή μας. Δεν λαϊψώνε το εχθρός και να με καταθλίβει καθημερινά, να μου λέει ότι είσαι άχρηστο και ότι δεν αξίζει. Ξέρω ότι δεν αξίζω, ότι είμαι ένα μηδέν, αλλά έχω εσένα Κύριε, που είσαι ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλιάς των Βασιλέων, ο αιώνιος Θεός, είσαι η αγάπη για μένα, σε αγαπώ Κύριε, σε λατρεύω, σε θέλω Κύριε. Πηγάζει από σένα, πηγάζει η αιώνια δύναμη και η χαρά. Βοήθησέ με Κύριε να μην υπάρχει κανένας δισταγμός στη ζωή μου. Και εκείνη τη νύχτα ήρθε ο Κύριος και με γέμισε με την παρουσία Του. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο
Και άρχισαν τα νερά τα ζωντανά και να ρέουν από την κοιλιά μου και λόγους ζωής αιωνίου βγαίναν το στόμα μου και ξένες γλώσσες και άρχισε μια άλλη πνευματική οικοδομή χωρίς δισταγμό, χωρίς αβεβαιότητα, χωρίς απιστία, αλλά με πίστη θα προχωρήσει ο λαός ο δικός μου, λέει ο Κύριος. Με πίστη θα δεις το πρόσωπό σου, με πίστη θα φτάσεις την ημέρα της αρπαγής, με πίστη θα δεις την πόλη την ωραία, με πίστη θα δεις το ουράνιο αιώνιο κατοικητήριο που έχει ετοιμάσει ο Χριστός για σένα. Τα πάντα είναι έτοιμα εκεί στον ουρανό για το λαό του δικό του ο Κύριος. Και περιμένει την ώρα που ο πατέρας ο ουράνιος θα σηκωθεί από το θρόνο του για να δώσει το πρόσταγμα. Θα έρθει ο Χριστός, είναι η μέρα του διατεταγμένη, όσοι αυγή δεν θέλουν να έχουμε απιστία. Με πίστη προχωράμε για τον ουρανό, αδελφοί. Είναι δύσκολος ο δρόμος, είναι ανηφορικός, έχει δάκρυα, έχει πόνο, αλλά είναι μαζί μας ο Χριστός. Και μπορεί, αν εκεί που αποκάμεις και δεν θα μπορέσεις εσύ να προχωρήσεις, θα στείλει ο Κύριος για σένα το Σίμωνα των Κυριναίων, να θα στείλει τη βοήθεια που είναι η βοήθεια ετοιμοτάτη από το θρόνο της Χάριτος για σένα και θα σου σηκώσει το βάρος σου. Δεν έχεις βάρος. Αυτό σήκωσε επάνω στο σταυρό, βάσταξε παν βάρος. Γιατί κουβαλάς τα βάρη σου σήμερα, σου λέει ο Κύριος. Σήκωσε παν βάρος. Γιατί αφήνεις τον εχθρό να σε καταθλίψει. Δεν σε μένα, δεν στην ωραιότητα του ουρανού. Άσε να λάμψει το φως το δικό μου μέσα στη ζωή σου, το φως του προσώπου μου στη ζωή σου. Να λάμψει και το δικό σου φως. Να μην είσαι σκυθροπή, μαραζωμένη, αποκαμωμένη. Με αβεβαιότητα, μα δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Ξέρει ο πατέρας. Ο πατέρας θα φροντίσει. Ο πατέρας θα προνοήσει. Ο πατέρας σχεδιάζει για μας. Και έχει καλές βουλές για μας. Και καλή βουλή βουλεύεται για μας. Και καλό δρόμο έχει ετοιμάσει για τα δικά του παιδιά. Εσύ μείνε σταθερός, κοντά, μέσα στην εκκλησία, με τους Αγίους, να αγιάζεσαι. Γιατί έχοντας κοινωνία με τα λίλων, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από κάθε αμαρτία. Μας καθαρίζει και μας αγιάζει καθημερινά με βεβαιότητα στην καρδιά, χωρίς αβεβαιότητα. Και μην αφήνεις τον εχθρό να υψώνεται μέσα στη ζωή σου. Επίβλεψον, εισάκουσέ με Κύριε ο Θεός μου, φώτισε τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω τον ύπνο του θανάτου, μήποτε πει ο εχθρός μου υπερίσχυσα κατά αυτού και οι θλίβοντες με αγαλιαστώσει, αν σαλευτώ. Βοήθησέ με Κύριε, την απιστία μου να φανεί αδυναμία μου να φανεί η δύναμή σου τελεία. Μέσα στην απιστία μου να μου δώσεις εσύ πίστη, να πάω σήμερα. Γιατί δεν σε εμποδίζει τίποτα να πας στον Κύριο και να του ζητήσεις. Αν βλέπεις ότι υπάρχει μέσα στην καρδιά σου, ότι η καρδιά σου είναι μια καρδιά απιστίας, να πας στον Κύριο και να πεις Κύριε αύξησέ μου τον Κύριο. Αυτός σε δίνει λέει απλόχερα και δεν ονειδίζει κανέναν. Σου δίνει τη νύχτα αυτή. Σου δίνει ο Κύριος. Πώς θα στο φωνάξω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Ήρθε σήμερα για να μας δώσει ο Κύριος. Αλληλούια. Ήρθε για να μας χαριτώσει με τη χάρη Του. Ήρθε για να μας δώσει το έλεος Του. Ήρθε να σε πάρει και να περπατήσεις ψηλά στους τόπους του ουρανού και να δεις τη δόξα Του, να υπεύσεις επάνω στους υψηλούς τόπους και να φανερώνεται και να αποκαλύπτεται το κάλος Του και η ωραιότητά Του. Δύναται ο Χριστός να διώξει το σκοτάδι και να γίνει φως μέσα στη ζωή σου. Να λάμψει το φως, το σκοτάδι σου και να γίνει φως. Η καρδιά σου να πλημμυρίσει από χαρά και από ευφροσύνη και από παρουσία Θεού. Έχεις ανάγκη την παρουσία του Θεού. Και αν σήμερα είσαι μαραζωμένος και χτυπάει και υπάρχει ταραχή και πόνος και θλίψη και δάκρυα στη ζωή σου και αβεβαιότητα, είναι γιατί δεν υπάρχει η παρουσία του Θεού στη ζωή σου. Να πας, χρειάζεσαι να πληρωθείς Πνεύματος Αγίου. Δεν σε θέλει να είσαι χλιαρός ο Κύριος. Τους χλιαρούς είναι γεγραμμένο μέλι να τους εξεμέσει. Εσύ σε θέλει ο Κύριος να είσαι πλήρης εν αυτό, πλήρης στην παρουσία Του, πλήρης γεμάτος από την πληρότητα του ουρανού. Και ο Κύριος δίνει, δεν στερήθηκε, δεν έκρυψε το χέρι Του. Απλόχερα μας δίνει την ευλογία. Το πιστεύουμε αδελφοί ότι ο Κύριος πάλι θα μας ευλογήσει? Το πιστεύουμε ότι πάλι θα μας ελεήσει? Δεν ελπίζουμε στους βασιλιάδες του κόσμου αυτού. Δεν ελπίζουμε στις καλές δουλειές. Δεν ελπίζουμε σε τίποτα από αυτά. Η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Και να σας πω και κάτι από την ομολογία μου, ότι
ποτέ δεν μ' άφησε ο Κύριος. Και όταν ήθελα να παντρέψω τα παιδιά μου, πήγα στον Κύριο και λέω: Κύριε, εγώ δεν έχω λεφτά. Πώς θα παντρέψω τα παιδιά μου? Έχω εγώ, μου λέει. Έχω εγώ. Πώς παντρευτήκαν τα παιδιά μου, πώς γίνανε οι γάμοι, πώς θα γίνανε εκείνο. Όλα τα κάνω ο Κύριος. Και πήρε τη δόξα αυτός. Δεν πήρα εγώ τη δόξα. Είναι ανάγκη να δώσουμε όλη την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση, το ένος σε αυτόν. Αμήν. Ελπίζει στον Κύριο. Ελπίζουμε στον Κύριο. Ελπίζουμε στον αιώνιο Θεό. Η ελπίδα σου που είναι αυτή την ώρα, παιδί μου, σου λέει ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι το Πατέρα σου. Εγώ είμαι ο ερχόμενος, ο αιώνιος Θεός. Σε μένα θέλω να ελπίζεις πάντοτε. Πάψε να βλέπεις με τα μάτια τα χωμάτινα. Μάθε να βλέπεις με τα μάτια του ουρανού. Μάθε να τα ότα σου να είναι εκπαιδευμένα και επεπαιδευμένα και να ακούς τα ακούσματα του ουρανού. Κλείσε τα ακούσματα, τα αυτιά σου από τα ακούσματα του κόσμου. Αυτά σου φέρνουν θλίψη. Είναι εκεί ο εχθρός πίσω από αυτά τα ακούσματα. Είναι αυτός που καταθλίβει όλους τους ανθρώπους της γης. Μπαίνει ένας στο ταξίδι 2 η ώρα τη νύχτα. Δεν μου είπε που πάει. Μου λέει: Δεν έχω ελπίδα. Του λέω: Εγώ έχω ελπίδα. Σαν να φώτισαν τα μάτια του εκείνη την ώρα και μου λέει: Πού τη βρήκες εσύ, φίλε, την ελπίδα? Του λέω: Εγώ έχω ελπίδα γιατί έχω το Χριστό. Και άρχισα και του μιλούσα. Και φτάσαμε στο σπίτι του. Μου είπε τελικά που πάει. Φτάσαμε στο σπίτι του. Κατεβαίνει κάτω. Βγαίνει, με πληρώνει. Βγαίνει έξω. Δεν έκλεισε την πόρτα. Ξανασκύβει μέσα και μου λέει: Φίλε, έχω κι εγώ σήμερα, από σήμερα κι εγώ ελπίδα. Έχεις τα καλά νέα να δώσεις και σε άλλους ανθρώπους. Πώς θα πάω να πω για τον Χριστό, για την αγάπη του Χριστού και να μιλάω και να είμαι κατσουφιασμένος και μαραζωμένος. Με χαμόγελο, με γέλια θα πάω και όχι γέλια προσποιητά, γιατί θα πηγάζει μέσα μου αυτή η πηγή της χαράς. Θα τρέμω από το τρέμουλο του Πνεύματος του Αγίου, όχι από τον τρέμο. Δεν θα τρέμω από τον τρόμο του φόβου του κόσμου τούτου. Ο κόσμος τρέμει για τα επερχόμενα δεινά, σαν τα φύλλα των δέντρων, λέει, θα τρέμουν οι άνθρωποι. Αλλά εμείς θα έχουμε ένα άλλο τρέμουλο. Το τρέμουλο τα μας πιάνει το Πνεύμα το Άγιο και μας κουνάει και μας συνταράσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μπορεί να πεις ευχαριστώ στον Κύριο σήμερα. Μπορεί να πεις μέσα την καρδιά σου ότι τον αγαπάς. Ότι του ανήκεις, ότι είσαι παιδί του ουρανού, είσαι παιδί της βασιλείας των ουρανών, είσαι ένα βασιλόπουλο. Εσύ είσαστε, λέει, βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Έχεις αποστολή, έχεις δρόμο, έχεις πορεία. Δεν σταμάτησε η πορεία. Έχεις να φας τροφή πνευματική, να πάρεις δύναμη, να προπατήσεις την οδό. Και δεν ξέρεις ο Κύριος τι έχει να κάνει. Ένα βράδυ, ένα μεσημέρι, μόλις ξύπνησα, γονατίζω κατά τη συνήθειά μου. Και δεν θυμάμαι να το έχω πει πολλές φορές αυτό που του είπα εκείνο το μεσημέρι του Κυρίου. Φέρε μου, του λέω, ένα καλό συναπάτημα σήμερα. Και πρέπει να το λέω πιο συχνά. Και πήγε η δουλειά, λες και δεν υπήρχε κρίση. Από τη μια δουλειά στην άλλη, από τη μια δουλειά στην άλλη, από τη μια δουλειά στην άλλη. Και ήταν μια μέρα ξεχωριστή για μένα, μια μέρα ευλογίας. Παρουσία του Θεού έντονη επάνω μου, αισθανόμουν τον Κύριο πάρα πολύ, με πλήρωνε, πληρωνόμουν από μέσα, έπαιρνα δύναμη. Και όχι για τη δουλειά, αλλά είχα μια χαρά ανεξήγητη για εκείνη την ημέρα. Και παρόλο ότι ήταν κρίση και καραντίνα και όλα αυτά και ήταν πολύ δύσκολα. Και φτάνω 2:30, μία η ώρα, το βράδυ, μετά τις 12 πάντως, φτάνω στην οίκια, στον Κορυδαλό. Μου δίνει μια κλίση το κανάλι και πάω εγώ χαρούμενος ότι πήρα μια καλή δουλειά και τη νύχτα συνεχίστηκε το καλό εκείνη της ημέρας, γιατί ήταν μια από το Κορυδαλό με τη διπλή ταρίφα που λέμε εμείς οι ταξιτζίδες για τον Ευαγγελισμό. Αλλά εγώ πήγα εκεί και βλέπω έναν άνθρωπο ταλέπορο, ένα νέο παιδί. Τα μάτια του χτυπημένα, τον είχαν χτυπήσει. Η μύτη του ήταν χτυπημένη, έτρεχε αίμα. Το μάτια του αίμα, έσταζε το μάτι του αίμα. Ήταν σε μια άθλια κατάσταση, τον είχαν σπάσει το ξύλο. Τον είδα και το σπλαχνίστηκα, λες και ήταν το δικό μου παιδί. Σκεφτόμουν τα δικά μου παιδιά γιατί ήταν στην ίδια ηλικία και λέω, λες να ήταν ο Δημήτρης, σαν το Δημήτρη, να τον είχαν δει. Και το σπλαχνίστηκα πάρα πολύ.
Και άρχισα να του μιλάω για τον Χριστό, για την αγάπη του Χριστού, για το έλεος. Μου λέει, φίλε, φίλε, σε παρακαλώ, μου λέει, τρέχουνε δάκρυα. Μου πούμε, κάθε κουβέντα σου και τρέχει ένα δάκρυ και τρέχουν και τα αίματα. Δεν ξέρω πώς θα τα σταματήσω, θέλω να μου μιλάς. Η φωνή σου, μου λέει, δεν είναι σαν φωνή ταξιτζή. Είναι μια γλυκιά φωνή. Και εγώ λέω, η δικιά μου φωνή που είναι αγριοφωνάρα, είναι γλυκιά φωνή. Πώς θα κάνει ο Κύριος? Άκουγε τον Κύριο να του μιλάει εκείνη την ώρα και να τον παρηγορεί. Θέλει να σε κάνει ένα σκεύος εύκριστο στα δικά του χέρια ο Χριστός. Επέτρεψε του, εμπιστεύσου του. Προχώρα την οδό σου μαζί με τον Κύριο και θα δεις τι έχει να κάνει ο Θεός για σένα. Θέλει να κάνει μεγαλεία μέσα στη ζωή σου. Έχει ένα θαυμαστό και εξαίσιο έργο για όλους εμάς. Μας κάλεσε με κλίση και με πρόσκληση Αγία και μας έδωσε αποστολή, δρόμο, πορεία στον ουρανό. Μην αφήνεις τον εχθρό να σε καταθλίβει. Μην αφήνεις τον εχθρό να λέει ότι υπερίσχυσε σε σένα. Δεν μπορεί να υπερισχύσει. Είναι νικημένος. Τον νίκησε ο Κύριός σου, ο Ιησούς Χριστός, επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Του σύντριψε το κεφάλι. Το σύντριψε το Σατανά. Δεν έχει εξουσία πάνω μας ο Σατανάς. Σου έχει δώσει εξουσία όμως ο Χριστός να περπατήσεις πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Σου έχει δώσει εξουσία να περπατήσεις πάνω σε σκορπιούς, σε φίδια. Σου έχει δώσει εξουσία ο Χριστός. Είσαι παιδί Θεού. Φώναξες τον πατέρα σου για ό,τι σου συμβαίνει στη ζωή σου. Δεν έχεις πατέρα στον ουρανό να του κράξεις, να του φωνάξεις. Πατέρα! Πατέρα! Φώναξέ του να δεις πως αλλάζουν τα πράγματα και πως θα σηκωθεί από τον θρόνο του χάριτος ο αιώνιος Θεός για σένα και θα ενεργήσει ταχαίως. Είναι Κύριος. Είναι αληθινός Θεός, πιστός ο υποσχεθείς. Και πάντοτε θα εφανερώνει το πρόσωπο της αγάπης του για σένα, τα σπλάχνα του, οι κτιρμοί του θα κινούνται για σένα. Η απιστία της καρδιάς σου βάζει χώρισμα στη σχέση σου με τον Χριστό. Μάθε να την νικήσεις, να νικάς αυτή την απιστία της καρδιάς σου και με βεβαιότητα και με εμπιστοσύνη και με καρτερικότητα να περιμένεις τον Κύριο. Μέχρι πότε? Μέχρι να επιστελάξει από τον ουρανό τη δρόσο του ουρανού για σένα, τη χάρη του και το ελαιός του, το φως το οποίο θα στείλει μέσα στη ζωή σου για να διώξει κάθε σκοτάδι. Ως πότε, Κύριε, ο εχθρός μου και οι εχθροί μου θα γαλλιαστούν αν εγώ σαλευτώ? Και τώρα μέσα σε αυτή την καρδιά που έβγαινε απιστία, αβεβαιότητα, μια καρδιά που δεν περπατούσε στον δρόμο του ουρανού αλλά κοίταγε τα γήινα μονοπάτια και την έπιανε τρόμο, αυτή η καρδιά πιάνεται από μια πίστη. Και αυτή την πίστη θέλει ο Κύριος να πιαστούμε όλοι εμείς αυτό το βραδινό. Αλλά εγώ ήλπισα επί το έλεος σου. Τι αραία λόγια αυτά. Εγώ ήλπισα επί το έλεος σου. Ελπίζεις σήμερα επί το έλεος του Κυρίου σου? Ελπίζουμε, αδελφοί. Αμήν. Αμήν. Αμήν, αδελφοί. Γιατί διστάζεις να πεις αμήν? Δεν ελπίζεις το έλεος μου, λέει ο Κύριος. Δεν είμαι εγώ ο Κύριος για σένα? Γιατί δεν μαθαίνεις να με δοξάζεις και να υψώνεις πάντοτε το όνομά μου το Άγιο και να μου δίνεις την τιμή που πρέπει σαν Κύριος μέσα στη ζωή σου? Να μάθουμε να ζούμε έτσι όπως θέλει ο Χριστός, αδερφοί. Δεν είμαστε νεκροί, είμαστε ζωντανοί. Οι νεκροί είναι έξω στον κόσμο, κάθε βράδυ τους βλέπω. Πεθαμένοι άνθρωποι γυρίζουν μέσα στον δρόμο, μέσα στα σκοτάδια της νύχτας, ψάχνοντας να βρουν ειρήνη και χαρά. Εμάς υπάρχει πηγή της χαράς και της ειρήνης. Ποταμός ολόκληρος εξέρχεται από τον θρόνο του ουρανού και στέκεται εδώ ανάμεσά μας για να μας ξεδιψάει πάντοτε. Αμήν, Κύριε. Θα με ευλογήσει ο Χριστός. Θα με λεήσει ο Κύριος. Μ' αγαπάει με αγάπηση αιώνια. Είναι ο Κύριός μου, είναι ο Θεός μου, είναι ο Σωτήρας μου. Αυτός που έγραψε με το Άγιο του χέρι το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Και μου είπε να χαίρομαι για αυτό το λόγο και μόνο γι' αυτό.
Είναι αυτός που μου υποσχέθηκε ότι θα έρθει στο μεσουράνημα να με παραλάβει. Δεν θα με κοροϊδέψει. Δεν θα με ξεγελάσει. Δεν θα μου αρνηθεί την πόρτα. Θα είναι ανοιχτή για μένα. Και τον ερχόμενο προς εμέ, εγώ δεν θα τον εκβάλω έξω. Δεν σε βγάζει έξω ο Χριστός. Ανοίγει την αγκαλιά του απόψε. Για φανταστείτε μια μεγάλη αγκαλιά που έχει ο Χριστός και μας χωράει όλους και μας αγκαλιάζει. Θες να είσαι μέσα στην αγκαλιά του Χριστού αυτή την ώρα? Θέλουμε, αδερφοί. Θέλω, Κύριε. Να μάθουμε να ζήσουμε πραγματικά πάνω στα κύματα, να μάθουμε να δοξάζουμε και να βλέπουμε στα μάτια το Χριστό, να ταινίζουμε σε αυτό, να μην μας καταπίνουν τα κύματα. Θα στείλει, θα φωνάξει, θα απλώσει ο Θεός το Άγιο του χέρι, το κρατεώ και θα με σηκώσει από τα κύματα. Αλλά γιατί να πάρω τα μάτια μου από Αυτόν? Εγώ όμως, πες το σήμερα, εγώ ήλπισα επί το έλεος σου. Η καρδιά μου θέλει αγάλεσθε στη σωτηρία σου, γιατί από σένα πηγάζουν τα πάντα. Εσύ θα με ρημνήσεις για μένα. Εσύ θα φροντίσεις για μένα. Εσύ θα στείλεις το κοράκι να με ταΐσει, να με ποτίσει. Θα προβλέψεις για μένα μια χείρα εκεί στα Σαρεπτά εκεί στα Σαρεπτά που θα είναι χείρα. Θα προβλέψεις για μένα να με θρέψει. Και αυτήν είσαι και το παιδί της. Και δεν θα σταθεί το ροή και το αλεύρι της. Δεν θα εκλείψουνε. Γιατί φοβάσαι? Γιατί ανησυχείς? Γιατί θέλει ο Κύριος να σου διώξει κάθε ανησυχία από την καρδιά σου? Πες με πίστη αυτό το βραδινό: εγώ έλπισα επί το έλεος σου, Κύριε. Η καρδιά μου θέλει αγάλεσθε στη σωτηρία σου. Και τώρα τι θα κάνω? Τώρα θα ψάλω. Θα ψάλω ύμνους χαράς, και με το νου και με την καρδιά. Θα αφήσω το Πνεύμα το Άγιο να ψέλνει σε σένα, Κύριε, να δέεται. Με γεμάτη η καρδιά μου ευγνωμοσύνη. Αυτή την καρδιά θέλει ο Κύριος και αρέσκεται να βλέπει. Μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη. Γιατί μεγαλεία θα κάνει ο δυνατός. Αλληλούια. 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 Να μάθουμε να ζούμε έτσι όπως θέλει ο Κύριος. Θέλω ψάλεις τον Κύριο. Διότι ο Κύριος θα με ανταμείψει. Το πιστεύεις ότι θα σε ανταμείψει ο Κύριος? Αυτό το δρόμο, αν τον ακολουθήσεις, θα έχει ανταμοιβή μεγάλη για σένα προσωπικά, στη ζωή σου. Μεγάλη ανταμοιβή θα φέρει ο Κύριος. Μεγάλη ευλογία. Και δεν είναι λόγια και υποσχέσεις να πούμε ωραία λόγια για να περάσουμε την ώρα μας και να πάρουμε μια ψεύτικη παρηγοριά, όπως λέει ο κόσμος, μέχρι να βγει η ψυχή μας. Εμείς δεν έχουμε μια ψεύτικη παρηγοριά. Έχουμε μια αληθινή παρηγοριά. Γιατί ξέρω σε ποιον επίστεψα. Ξέρεις σε ποιον επίστεψες? Ξέρεις ποιος είναι αυτός που σε προσκάλεσε εκείνη την ημέρα, όταν σε φώναξε με το όνομά σου και σε κάλεσε να τον ακολουθήσεις? Και είπες, Κύριε, θα σε δοκιμάσω, και τον δοκίμασες και είδες ότι ήταν αγαθός για σένα, ότι δεν ψεύτησες, δεν σου είπε ψέματα, δεν σε κορόιδεψε, δεν σου γύρισε την πλάτη. Και όταν ακόμα ήσουν μέσα στο βούρκο της αμαρτίας, άπλωσε το Άγιο του χέρι και σε τράβωξε επάνω και σε καθάρισε και σε αγίασε. Και όταν ήσουν σε θλίψη, σου δώσε χαρά. Και όταν ήσουν σε απογοήτευση, ήρθε και σου έκανε παρηγοριά όλη τη νύχτα. Τα ξέχασες όλα αυτά? Ξέχασες όταν ήσουν στην πρώτη σου αγάπη, που τα πόδια σου παίρνανε φτερά και πετάγανε προς το θρόνο της χάριτος? Γιατί να τα ξεχάσεις? Νυν καιρός ευπρόζεκτος, νυν ημέρα σωτηρίας. Η μέρα είναι καλή και ευπρόζεκτη για όλους εμάς. Μας προσκαλεί ο αιώνιος Θεός να τον εμπιστευτούμε πάλι στη ζωή μας. Μην αφήνει να ακούς τα ακούσματα του κόσμου αυτού. Είναι θλίψη, κατήφια, αμαρτία, απογοήτευση. Άκουσε τα ακούσματα, άκουσε τα ουράνια ακούσματα του ουρανού. Και θα δεις πως η ζωή σου αλλάζει. Έρχεται μια αδελφή σήμερα το πρωί, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, έχω πολύ χαρά. Έχω πολύ χαρά, καινούργια αδελφή. Πολύ χαρά. Ψέλνω με το Πνεύμα το Άγιο. Είναι καλό αυτό? Της λέω, πολύ καλό, της λέω. Συνεχίζεις να το κάνεις. Χαίρεται το Πνεύμα το Άγιο, της λέω. Ή θα λυπάτε μέσα σου και θα προσεύχετε διασθεναγμών αλαλήτων για σένα, ή θα το κάνεις να χαίρεται και θα ψέλνεις τον Κύριο για σένα. Αλληλούια.
Εσύ οικοδομείς, πρόσεχε πως οικοδομείς. Πρόσεχε πως οικοδομείς. Σαν σοφός αρχιτέκτον, εγώ έβαλα το θεμέλιο, το τεθέν που λέγεται Ιησούς Χριστός. Δεν ήθελα να οικοδομήσω με καλάμι, με άχυρα, αλλά ήθελα να οικοδομήσω με πολύτιμους λίθους, με αργύριο, με χρυσάφι και πολύτιμους λίθους στη ζωή μου. Έτσι πρέπει να μάθω κι εγώ, γιατί υπάρχει μεγάλη, και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να το κρατήσουμε όλοι στην καρδιά μας, υπάρχει μεγάλη ανταμοιβή όταν μάθω να εμπιστεύομαι κατά πάντα τον Κύριο στη ζωή μου. Όταν μάθω μέσα από την καρδιά μου να υπάρχει ευγνωμοσύνη, όχι μιζέρια, όχι παράπονα, όχι γκρίνια. Με κατέληψε, με ξέχασε, με λησμόνησε. Και αυτός να προσπαθεί και να φωνάζει ότι εγώ είμαι δίκαιος και ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψω και ποτέ δεν θα σε αφήσω. Μπαίνει ένας στο ταξί, έχω ωραίες εμπειρίες με το ταξί, μπαίνει ένας μέσα, ο Θεός είναι άδικος. Του λέω, αυτόν τον Θεό που πιστεύω εγώ είναι δίκαιος, του λέω. Λέει, τι είπες φίλε, λέω, ο Θεός που πιστεύω ότι είναι δίκαιος. Όχι, είναι άδικος, εμένα με αδίκησε, εμένα δεν με αδίκησε ποτέ στη ζωή μου. Έχουμε λόγους να πούμε ότι είναι δίκαιος ο Θεός. Αμήν αδερφοί, πολλούς λόγους έχουμε να πούμε. Και αν καθίσουμε ο καθένας από μας και θυμηθούμε όλα αυτά που έκανε ο Κύριος στη ζωή μας, όλα τα βιβλία της γης δεν θα τα χωρέσουν. Μεγαλεία έκανε ο Θεός, θαυμαστά πράγματα έκανε και ονόμαστα. Και όταν ήμουν άρρωστος με θεράπευσε. Και όταν ήμουνα πεσμένος ήρθε και άπλωσε το χέρι του και με σήκωσε και με ενόρθωσε. Ήρθε ο λόγος του και μου έδωσε δύναμη και όθηση πνευματική μέσα στη ζωή μου. Όταν ήμουνα σε αβεβαιότητα ήρθε και μου έδωσε τη βεβαιότητα μέσα στην καρδιά μου. Ξέρει ο Θεός να εργάζεται μέσα στην ψυχή μας και στην καρδιά μας το καλό, το δικό του το έργο. Αρκεί εγώ, εσύ, εμείς να τον εμπιστευτούμε κατά πάντα. Και αν τον εμπιστευτείς, ο Κύριος θα σε ανταμείψει. Το πιστεύεις? Το πιστεύεις? Ο Κύριος θα σε ανταμείψει. Και ανταμοιβή είναι μεγάλη. Δεν χωράει στο μυαλό σου. Είσαι βασιλόπουλο. Σε περιμένει μια βασιλεία αιώνια. Πλούτος, ουράνιος. Τα πόδια σου θα περπατήσουν στους χρυσούς δρόμους του ουρανού. Του λέω του εγγονού μου, του Γιώργου, τον έχω μαζί μου σχεδόν κάθε μέρα. Του λέω, Γιώργο, του λέω, εγώ θα φύγω, του λέω. Μου λέει, πού θα πας παππού? Του λέω, θα πάω στον ουρανό. Μου λέει, και εγώ θα έρθω. Του λέω, θα πάω, επειδή δεν ψέλνω ωραία, του λέω, και είμαι παράφωνος, θα μου δώσει μια κιθάρα χρυσή ο Χριστός και θα ψέλνω. Και εγώ θέλω παππού να μου δώσει μια κιθάρα χρυσή. Του λέω, και για σένα έχει, και για μας έχει, και για όλους έχει. Μάθε να δοξάζεις το Χριστό στη ζωή σου καθημερινά. Και η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Δεν υπάρχει καμία στέρηση εκεί στον ουρανό. Εκείνος που σε αγάπησε θα σηκωθεί από το θρόνο του και θα σου σκουπίσει τα δάκρυά σου. Θα τα σκουπίσει. Θα σκουπίσει, θα πάρει τις θλίψεις σου και θα σε ενδύσει αιώνια την ευλογία και την ωραιότητα του ουρανού. Εμπιστεύσου κατά πάντα το Χριστό και θα δεις πως θα σε ανταμείψει. Εγώ, Κύριε, ήλπισα από σήμερα στο ελαιό σου. Για άλλη μια φορά. Αμήν αδελφοί. Εγώ ήλπισα στη χάρη σου. Εγώ ήλπισα σε σένα, τον αιώνιο Θεό. Και ξέρω και το πιστεύω μέσα στα βάθη της καρδιάς μου ότι εσύ δεν θα με αφήσεις ποτέ να κατεσχυθώ, ποτέ να ντροπιαστώ, ποτέ να δεν θα υπερισχύσει ο εχθρός επάνω μου. Και όπως να έρθουν τα πράγματα στη ζωή μου, θέλω να είμαστε μαζί στο δρόμο και να περπατάμε την οδό του ουρανού. Κράτα με από το χέρι, Κύριε, πες το σήμερα σε αυτόν. Εμπιστεύσου τον Κύριο. Και αυτός που έδωσε το αυτί, ακούει. Και αυτός που έδωσε το στόμα, μιλάει. Και αυτός που έδωσε τα μάτια, βλέπει. Και σε ακούει και μπορεί να σου μιλήσει και να σε δει. Και είναι γλυκιά η φωνή του Ιησού Χριστού. Και αν δεν το έχεις εμπειρία, ζητά να την αποκτήσεις αυτή την εμπειρία. Είναι η πιο γλυκιά φωνή.
όπως και είναι το πιο γλυκό όνομα. Πες Ιησού μου, σ' αγαπώ, και θα δεις ότι όλη η γλυκύτητα του ουρανού θα γεμίσει, όλο σου το είναι, και όταν φύγεις από αυτή την πόρτα θα είσαι ένας διαφορετικός άνθρωπος, θα είσαι μια διαφορετική αδελφή και αδελφός, θα είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, γιατί θα μας έχει βεβαιώσει για την αγάπη του ο αιώνιος Θεός. Ο Κύριος να μας ανταμείψει όλους. Αμήν.